το βουλό του. Το πανό, δεν με απαντήσετε. Θα σου απαντήσω εγώ για το πανό. Όχι, ο αστυνομικό. Εγώ. Δεν ξέρει. Θα σου απαντήσω εγώ. Πολύ ευαισθησία οι παοξίδες με τις μάνες. Ερώτηση κάνουμε. Εγώ θα σου απαντήσω. Όταν βρίζετε του Μαρινάκη τη μάνα, του Λαμπριάκου τη μάνα, την πηγαίνει τη μάνα του Λαμπριάκου. Του Χατζηπαναγή τη μάνα. Του Χατζηπαναγή τη μάνα. Σας έπιασε ευαισθησία. Ότι βρίσανε τη μάνα. Είδες εσύ κανένα πανό μες στην τούμπα του Μαρινάκη τη μάνα, σε ρωτάω. Εγώ θα σου πω. Απάντα μου, του Μαρινάκη τη μάνα, κάνα πανό το είδες. Δεν με απαντάς. Α, ευαίσθητο. Δεν με απαντάς. Σας απαντάω εγώ. Η ευαισθησία σας. Είδες κάνα πανό με το στόμα. Με το στόμα έπρεπε να το σταματήσεις. Με το στόμα και με την γραφή το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Η καφρίλα είτε ελεκτική. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν το ίδιο. Άμα φωνάξουν 30 άτομα σε 10.000 κόσμος, δεν ξέρεις ποιοι είναι. Όταν, το λοιπόν, πανό φαίνεται όμως. Ακούστε κάτι. Όταν βρίζουν τις μάνες των ποδοσφαιριστών σε οποιοδήποτε γήπεδο της Ελλάδος και στην Τούμπα και στην Καϊλάου και στο Καραϊσκάκι παντού. Όταν βρίζουν τη γυναίκα και τα παιδιά του περίμενε. Όταν η Τούμπα έγινε διάσημη για το Καριολίκι και την Καφρίλα της, ναι. Θα σου πω εγώ. Όταν ο λαός του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ θελκτικός, όταν έσπαγε τα μαγαζιά, τις βιτρίνες και με τα κοτρόνια, ναι. Έρχεται τώρα ο πενιντάρης ΠΑΟΞής να γίνει ευαίσθητος. Εγώ να σε κάνω μια ερώτηση. Εσύ που τα ξέρεις όλα, θα κάνω μια ερώτηση. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που με τα ψάρια, με το μάνταλο, με τις 7.000 στα Βεγγαλικά, έγινε διάσημος γιατί τα άσπασε ο ΠΑΟΞής στην Τούμπα. Τι είναι αυτά που δεν έβρε τώρα. Εσύ λοιπόν πενιντάρισε, έβγαλε χοληστερίνη. Δεν απαντάς. Έβαλε λουστρίνη παπούτσι και κανονική κάλτσα. Και πειράχθηκε που βρίσανε τη μάνα του Σαββίδη. Δεν απαντά. Αυτοί που βρίζουν. Προβλέπω ότι είσαι συνήγορος του αλλού του, αλλά δεν απαντά. Γιατί εντάξει. Σε φοβηθώ. Ότι όχι, αν με φοβηθείς. 40.000 παοξίδες. Δεν με απαντάτε. Τις μάνες του Λαμπριάκου. Δεν με απαντάτε. Πανό είδα εγώ. Τις μάνες, ξέρω εγώ, του οποιοδήποτε. Είναι το ίδιο. Ευησυτοποιήθηκε. Είναι το ίδιο. Καλετή κουλτούρα. Πανό είδα να φαίνεται. Το... Καλετή πολιτισμό. Καλετή κουλτούρα. Πάνε Γιώργο, άντε διαπέδανε. Παλιοκάφρικε. Πριν μιλήσει ο Γιώργος. Δεν με απαντήσατε. Πριν μιλήσει ο Γιώργος, ένα ευχαριστώ από μένα στο Γιώργο. Από καρδιάς. Σ' ακούω, Γιώργο, πάμε. Γιώργο, πάμε και πάμε διάλειμμα, ναι. Και ανοίγουμε γραμμές. Πάμε λοιπόν. Ευαίσθητος. Δεν με απαντήσατε. Α, έτσι απαντήσουμε μωρέ τώρα. Πηδάτε τις μάνες του κάθε αυτού. Άλλο είναι το πανό, ναι, και άλλο είναι το λεκτικό. Το ίδιο είναι. Δεν με απαντήσατε. Καμία ο ένας δεν το είδε, δεν κατάλαβε. Καμία και ο άλλος με απάντησε γαλλικά. Δεν πες μου τι λέει, να πάρω θέση. Γιατί δεν ξέρεις, εσύ τα άλλα πώς τα ξέρεις. Του Μαρινάκη η μάνα. Τα άλλα όλα τα ξέρεις, αυτό γιατί δεν το ξέρεις. Του Σκόρδα η μάνα. Το είπα εκεί στο hardball σε 30 άτομα σήμερα. Ο Ασλαμάς θα μου πει ότι δεν το είδε, δεν το ξέρω. Καλά κάνει. Να τι απαντήσεις. Καλά κάνει. Δικαίωση άλλη μια φορά. Εσείς τι κάνετε. Καλά κάνει. Τι κάνετε, δίνετε εύσημα στις μάνες των αντιπάλων σας. Πάμε να φύγει από εδώ πέρα τώρα. Κάτσε ρε φίλε. Μια ολόκληρη τούμπα. Βρήσανε ρε φίλε να πούμε με πανό το Σαββίδι και τη μάνα του. Και, και τι έγινε. Λέω τοποθετήσου. Σιγά τα έβαλα. Δεν το είδε. Τη μάνα του δεν βρίσκεται. Και τι έγινε. Όπα, το καταδικάζω. Καταδικάζεις. Το καταδικάζω. Εγώ δεν το καταδικάζω. Πάρε τώρα στους καρμπολίστες και πες τους. Ο Αστραμάς που καταδικάζει. Είναι καταδικάζει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καλά κάνανε και βρίζανε τη μάνα του Σαββίδη. Όσο και καλά κάνουνε στην Τούμπα και βρίζουνε τις μάνες των αντιπάλων. Δηλαδή όταν βρίζουνε τις μάνες των αντιπάλων, βγαίνεις εσύ να πεις γιατί βρίσανε τη μάνα του Σαββίδη. Είσαι ο του νου ρε, πανού εγκαμασμένο ρε, δεν είμαι το στόμα λεκτικό ρε, καταλαβαίνεις. Και τι έγινε. Δηλαδή κάτσε, άμα έρθω εγώ και βρίσω τη μητέρα σου. Ή κρεμάσω ένα πανό εκεί. Το ίδιο, δεν. Αν τη βρίσκω λεκτικά, θα πει. Όταν είσαι. Εσείς κάνω εγώ τώρα κουβέντα με εσάς, είσαι σε 10.000 άτομα και βρίζουν 30 άτομα, το ίδιο είναι. Με το πανό. Για 30. Του Μαρινάκη του μάνα την έβριζε όλη Τούμπα, την έβριζε πέρσι. Άσε ρε, τι έγινε. Εγχωρώ, όλη Τούμπα. Στεναχωρέθηκες για του Μαρινάκη. Δεν το άκουσες. Στεναχωρέθηκες για του Μαρινάκη. Δηλαδή, αν ο Μαρινάκης κάνει αυτά που κάνει, φταίει η μάνα του. Και τη βρίζουνε. Εγώ τα καταδικάζω όλα. Δεν σε είπα τα καταδικάζω. Όλα, αλλά τα πανώ, τα πανώ. Γιατί δεν πρέπει να κατέβει το πανώ, ρωτάω εγώ. Εκεί θέλω να το πάω. Να κατέβει. Τότε πρέπει να διακοπεί για το μάτς. Να διακοπεί για δύο. Όταν βρίζετε εσείς τις μάνες των αλωνών. Ρε για πανώ μιλάμε τώρα. Δηλαδή όλες παίζουν μάνα. 40.000 κόσμος του βρίζουν τη μάνα. Δεν ευαισθητοποίησε. Για του Σαββίδη που ευαισθητοποιήθηκες. Για τα πανώ μιλάω εγώ. Για πανώ και μαλακίες τώρα. Φιλαράκο, εσύ άλλο μη περίμενες να στείλεις σήμερα, τώρα θα βρίσκεις άλλα να λες. Ευαίσθητος τώρα πάω. Τώρα θα βρίσκεις άλλα να λες, εσύ, παιχτούρα. Παιδιά, πάμε στον Γιώργο γιατί θα χάσουμε την... Καλά, πεντάλα, πού να πάνε. Τέλος, δεν μιλάει κανένας, ο Γιώργος.